Κύριε Παπαναστάση, καλό σας μεσημέρι. Καλησπέρα σας, κύριε Βασιλιού. Η είδηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας αναφέρθηκε μόλις πριν ο συνάδελφος για δοκιμή βαλιστικού πυράβλου από την Τουρκία προκαλεί εύλογη ανησυχία. Πώς την αποκωδικοποιείτε στο ΚΚΕ? Είναι ένα μήνυμα προς την Ελλάδα που έρχεται να προστεθεί στις ήδη απειλητικές προειδοποίησεις ή ένα μήνυμα προς τη διεθνή κοινότητα και τις ΗΠΑ για τον περιφερειακό ρόλο που διεκδικεί η Τουρκία? Προφανώς και η πληροφορία, το τονίζω πληροφορία και δεν είναι κάτι περισσότερο, σίγουρα δεν κινείται σε μια θετική κατεύθυνση, όχι μόνο γιατί προστίθεται στον ανταγωνισμό Ελλάδας-Τουρκίας ένα ακόμη οπλικό σύστημα, πάντα ως πληροφορία εκλαμβανόμενο, αλλά θα πρέπει, νομίζω, να το δούμε μέσα στην παλέτα συνολικά των εξοπλισμών που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην πλευρά της Τουρκίας. Mm-hmm. Πάγια θέση δική μας είναι ότι αυτοί οι εξοπλισμοί φαινομενικά έχουν λόγο αυτή την αντιπαλότητα, την ελληνοτουρκική. Στην ουσία όμως εξυπηρετούν τις εξοπλιστικές ανάγκες της νοτιοανατολικής πτέρυγας, για την ελληνική πλευρά μιλάω, της νοτιοανατολικής πτέρυγας, το ΝΑΤΟ, και ίσως δεν χρειάζεται να πάμε και μακριά, αρκεί να δούμε τις δηλώσεις του γενικού, πολύ πρόσφατες, προχθεσινές, ναι, δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο οποίος ξεκάθαρα είπε ότι η ενίσχυση της Ουκρανίας με όπλα και πυρομαχικά των χωρών μελών του ΝΑΤΟ αδυνατίζει τι? Τα πολεμικά αποθέματα του ΝΑΤΟ. Και εδώ είναι χαρακτηριστικό, γιατί η ελληνική κυβέρνηση στέλνει αυτή τη στιγμή, έστειλε τα MBP-1, τα τεθωρακισμένα, τα άρματα στην Ουκρανία. Οπότε έχει στείλει αντιαρματικά. Εμείς λοιπόν εδώ επιβεβαιώνεται η θέση μας, αυτή που λέμε την επιβεβαίωσε ο ίδιος. Ότι η αποστολή στρατιωτικού υλικού, δηλαδή, αποστερεί το σχετικό υλικό από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Είναι αποθέματα του ΝΑΤΟ, είναι πολεμικά αποθέματα του ΝΑΤΟ. Και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, και αυτοί οι φαραωνικοί εξοπλισμοί είναι πολεμικά αποθέματα του ΝΑΤΟ. Το λέει το ίδιο το ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν εδώ θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, για να επανέλθω και στον βαλιστικό πύραυλο. Ναι. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή, σαν πληροφορία, εξελίσσει ένα βαλιστικό πύραυλο, απ' την άλλη μεριά η Ελλάδα θα κάνει κάτι αντίστοιχο και η Τουρκία κάτι αντίστοιχο, και πάντοτε ο ελληνικός λαός θα πληρώνει από τον ιδρώτα του. Αυτά τα δισεκατομμύρια είναι 4 δισεκατομμύρια μεσοσταθμικά το χρόνο για εξοπλισμούς. Είναι τεράστια τα ποσά σε αυτές τις συνθήκες φτώχειας και ανέχειας του λαού μας, για να αυξάνονται τα πολεμικά αποθέματα του ΝΑΤΟ, για να μπορεί να εκτελέσει καλύτερα τα επιχειρησιακά σχέδιά του, τα οποία καμία σχέση δεν έχουν με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Από την άλλη, κύριε Παπαναστάση, όταν υπάρχει ένα τέτοιο απειλητικό κλίμα και απειλητικές διαθέσεις από την άλλη πλευρά, η πολιτεία μπορεί να αφήσει αθωράκιστη σε επίπεδο αμυντικό ή εξοπλιστικό τη χώρα? Φυσικά είναι ένα εύλογο ερώτημα. Φυσικά και όχι, και σε αυτό η απάντησή μας εμάς είναι ξεκάθαρη, ότι βεβαίως και δεν μπορεί να μείνει αθωράκιστη η χώρα. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν και αυτές οι, αν θέλετε, αυτή η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος, ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να γίνονται αυτοί οι εξοπλισμοί με κριτήριο τις ανάγκες του ΝΑΤΟ. Είναι ξεκάθαρο. Το νέο δόγμα του ΝΑΤΟ, το κείμενο το οποίο πριν από 1,5-2 χρόνια κατέθεσε η κυβέρνηση στο Κοινοβούλιο για να πάρουμε θέση στις σχετικές επιτροπές, ήταν ξεκάθαρο μέσα. Κάθε περιγραφή οποιοδήποτε ανάγκης για ενίσχυση της μαχητικής ισχύος των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων την βάφτιζε ταυτόχρονα και ανάγκη του ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να γίνει συνείδηση. Κύριε Παπαναστάση, η κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα βρέθηκε στο επίκεντρο και της ενημέρωσης που παρήχε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Δένδια, στους εκπροσώπους των κομμάτων. Ποια εικόνα έχετε αποκομίσει εσείς μετά και τη χθεσινή ενημέρωση? Το Κομμουνιστικό Κόμμα υποστηρίζει ότι τόσο η κυβέρνηση όσο και τα αστικά κόμματα γενικά υποτιμούν το στρατηγικό σχεδιασμό της Τουρκίας. Και βέβαια ταυτόχρονα χαρακτηρίζει
το Κομμουνιστικό Κόμμα ως ψεύτικες τις προσδοκίες που καλλιεργούνται για στήριξη της Ελλάδας από τον ευρωατλαντικό παράγοντα όπως ονομάζεται. Τώρα σχετικά με την ενημέρωση Δένδια τα πολιτικά κόμματα. Mm-hmm. Ο κύριος Δένδιας ενημέρωσε τους εκπροσώπους των κομμάτων και επί του προκειμένου όσον αφορά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στο μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής τον Γιώργο Μαρίνο για τις εξελίξεις τις σχετιζόμενες με το τουρκολιβικό σύμφωνο όπως αποκαλείται και συνάμα αποτέλεσε και μια αφορμή για μια γενικότερη ενημέρωση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Mm-hmm. Τώρα αυτό το τουρκολιβικό σύμφωνο είναι γνωστό ότι ένα σύμφωνο υπεγράφει μεταξύ Τουρκίας και λιβικής κυβέρνησης της Τρίπολης, γιατί υπάρχει και δεύτερη, δεύτερος πόλος εξουσίας εκεί. Και βέβαια αποτελεί συνέχεια των συμφωνικών μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης από τον Νοέμβριο του 19. Κατά την άποψή μας, αναμφισβήτητα αυτό καταπατά κυριαρχικά δικαιώματα της θάλασσάς μας στις θαλάσσιες ζώνες όπου διέρχεται. Δηλαδή δεν παίρνει υπόψη του την Κρήτη και άλλα νησιά του Αιγαίου όπως είναι η Ρόδος και η Κάρπαθος. Βέβαια είναι ανάγκη να υπενθυμίσουμε εδώ ότι αυτό το σύμφωνο, το τουρκολιβικό σύμφωνο, δεν προέκυψε από το πουθενά. Είναι πραγματικά απόρρια μιας χαοτικής κατάστασης που διαμορφώθηκε στη Λιβύη πότε, το 2011, μετά την ατοϊκή επίθεση. Και τότε αυτή την επίθεση τη στήριξαν όλα τα ελληνικά κόμματα. Το ΚΚΕ και τότε την καταδίκασε. Μάλιστα. Και για την ιστορία, για να μην ξεχνιόμαστε, στην κυβέρνηση τότε ήταν το ΠΑΣΟΚ. Εμείς λοιπόν τα καυτηριάζουμε σε αυτό το ζήτημα την στάση της Τουρκίας, βάζουμε πολύ σοβαρά ερωτήματα, όπως για παράδειγμα, γιατί δεν είναι μόνο το τουρκολιβικό, συνδέονται κι άλλα. Είναι η Συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου για τον καθορισμό μεταξύ τους των θαλάσσιων λιονών, που κι αυτή είναι προβληματική. Δίνει εμπειρία, δίνει τη δυνατότητα δηλαδή να γίνουν επικίνδυνες σκηνές στην περιοχή μας. Όλα αυτά, αυτές οι εξελίξεις είναι αλληλοσυνδεόμενες ή θα έλεγα αλληλοτροφοδοτούμενες όσον αφορά την επικίνδυνότητα. Κύριε Παπαναστάση, αναφερθήκατε στο τουρκολιβικό μνημόνιο και στην περιοχή της Κρήτης. Γι' αυτό και ήρθε στο προσκήνιο τις τελευταίες μέρες αυτή η συζήτηση ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να έχει κάνει την κίνηση επεκτείνοντας τα 12 τα ναυτικά μίλια στην περιοχή της Κρήτης. Μια κίνηση η οποία είχε αφήσει να εννοηθεί ο Υπουργός των Εξωτερικών ότι θα συμβεί κάποια στιγμή, αλλά ουδέποτε την είδαμε. Η θέση σας επ' αυτού ποια είναι? Η θέση μας είναι ότι οι εξελίξεις στην πολιτική σκηνή, αν θέλετε, αυτού του είδους, οι διεκδικήσεις ή και η υλοποίησή τους, συνδέονται άμεσα με την εμπλοκή της χώρας μας στις λικοσυμμαχίες, είτε αυτή λέγεται ΝΑΤΟ είτε λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Το επίδικο αυτή τη στιγμή στην και την θέση μας αυτή που θα εκφράσω τώρα που δικαιολόγουν και οι εξελίξεις, ναι. Το επίδικο είναι η συνδιαχείριση, το στάτους στο οποίο στοχεύουν και οι ελληνικές κυβερνήσεις αλλά και αυτές οι συμμαχίες στη συνδιαχείριση των πλουτοπαραγωγικών πόρων του Αιγαίου και της νοτιοανατολικής Μεσογείου, της Ανατολικής Μεσογείου. Άρα λοιπόν, εδώ θα πρέπει να δούμε ότι αυτές οι κινήσεις δεν είναι απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης. Είναι πραγματικά παραπλανητική αυτή η άποψη. Θα πρέπει να δούμε μέσα στις γενικότερες εξελίξεις. Αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση είναι δέσμια της πρόσδεσής της στο άρμα του ΝΑΤΟ, στην πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των αποφάσεων που παίρνονται. Άρα σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται όχι μόνο αυτού του είδους η απόφαση, αλλά και άλλες αποφάσεις, οι οποίες πραγματικά ταυτίζονται με τα πραγματικά συμφέροντα του ελληνικού λαού και όχι με εξελίξεις, με τις εξελίξεις τις οποίες βλέπουμε, οι οποίες είναι ταυτισμένες με τα συμφέροντα είτε της πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών, είτε του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε και όλων μαζί. Για παράδειγμα, η βάση της Αλεξανδρούπολης. Μια φοβερά επικίνδυνη κατάσταση. Η κυβέρνηση από την άλλη διατείνεται ότι έχει καταστεί ένας γεωστρατηγικός κόμβος και ενεργειακό συνάμα που θωρακίζει δι' αυτού του τρόπου περαιτέρω την Ελλάδα έναντι και των τουρκικών προκλήσεων μεταξύ άλλων, κύριε Παπαναστάση. Ο ελληνικός λαός, επειδή δεν τρώει κουτόχορτο, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, βλέπει αυτή την
θωράκιση εντός εισαγωγικών τη βάζουμε εμείς της Ελλάδας απέναντι στις προκλήσεις της γεωπολιτικής περιοχής, πρώτα απ' όλα η τουρκική επιθετικότητα καθημερινά αυξάνεται, το βιώνουμε και δεν μπορεί πλέον να το αμφισβητήσει κανένας. Δεν αμφισβητεί πλέον η Τουρκία κυριαρχικά δικαιώματα, αμφισβητεί κυριαρχία. Και είναι ξεκάθαρο αυτό, κυριαρχία σημαίνει ελληνικό έδαφος, εθνικό έδαφος, όπως ονομάζεται. Βλέπουμε τις σχέσεις με την Ρωσία να είναι στο χαμηλότερο σημείο το οποίο έχουν υπάρξει ποτέ τη σύγχρονη ιστορία. Βλέπουμε η Ελλάδα να στοχοποιείται από την Ρωσία. Η Ρωσία ωστόσο εν προκειμένου είναι οι εισβολές, να μην το ξεχνάμε κύριε Παπαναστάση. Η Ρωσία είναι εισβολέας, είναι επιτιθέμενος στον έτερο πόλο, σε αυτόν τον συγκεκριμένο γεωπολιτικό χώρο, επιτιθέμενος στο ΝΑΤΟ, την Αμερική και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή η επίθεση εκδηλώνεται στο έδαφος της Ουκρανίας. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Και αυτή η επίθεση ήρθε μετά μια πορεία δεκαετιών σταδιακής επιθετικής πολιτικής και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στο χρησιμοποιώντας το έδαφος της Ουκρανίας. Κύριε Παπαναστάση, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γιατί η συνομιλία που είχαμε. Σας ευχαριστώ πολύ.